Αρχικά. Το λέμε, δεν το λέμε. Κάπως κάτι. Δεν έχει γραφτεί παντού. Εγώ το ξέρω. Μου το λένε κάποιοι που δεν είναι φίλοι της. Να το πω. Το λέω. Συγγνώμη, τώρα δεν χώρισε. Της ήρθε το φίλτρο τώρα. Δηλαδή τώρα αν ο άλλος ο πρώην έρθει και της πει «Κάσου πρώην, δηλαδή, τόσο καιρό δεν σου έχει έρθει, δηλαδή τι είμαι εγώ, είμαι λίγος». Πώς γίνεται και επίσης τι φαντάζεται αυτή ότι με το που γεννάει, γιατί βλέπει και τη Σάσα Μπάστα φαντάζομαι που λύσαξε να ανεβάζει φωτογραφίες του μωρού κατά όλη τη διάρκεια της γέννας. Συγγνώμη, ήθελα να το πω αυτό γιατί. Τι να πω. Σου λέει να το έχω εδώ πέρα δίπλα, του περάσω και ένα ωραίο μικροφωνάκι να κάνει. Α, διαφημίσεις. Τι ωραία. Υπέροχο. Θα βγει το μωρό του, βάλει ένα ωραίο περουκάκι μέχρι κάτω να στέλνει τα μαλάκια του. Όχι, όχι, πάρε μία κούκλα για αρχή. Παίρνε την ώρα σου και θα δούμε. Είσαι μικρή ακόμα. Μου λέει ο Θέμης και ο Εκολύπης ότι κουδουνίζουν τα σκουλαρίκια σου. Πρέπει να τα βγάλεις. Επειδή τα έχω λατρέψει, φίλες μου, δεν θα κουνιέμαι καθόλου. Έτσι θα διαβάζω τα διλήμματα για να μην βγάλω τα σκουλαρίκια από πάνω μου. Δεν θα τα βγάλω ποτέ. Δεν σας ενοχλούν. Οι θεατρίες μου δεν σας ενοχλούν. Είναι μια χαρά, είστε. Ακούτε κανένα γκλουν γκλουν. Όχι, στο μυαλό τους είναι. Θες να βγάλω τα σκουλαρίκια, Σου ακούγεται κριτς κριτς. Αυτό ήταν το ανεβάλλον. Δεν την πάθαμε. Μα ακούγεται. Υπέροχα σκουλαρίκια με ένα ευρώ. Που δεν κάνουνε, νομίζεις Θέμη μου ότι ακούς. Οι τηλεθεάτριες δεν ακούνε τίποτα. Ακούνε όλα τέλεια. Μου στέλνουνε μηνύματα υπέροχα τα σκουλαρίκια σου, μην τολμήσεις και τα βγάλει. Επιμένει να τα βγάλουμε γιατί κουδουνίζουνε. Τα αλλάζεις. Φέρε κάτι άλλο γιατί να κάνουμε. Αλήθεια τώρα. Να τα βάλεις λες από το γράφεις σε περιοδικό. Έλα. Πήγαινε φέρε ένα άλλο. Έλα. Παρακολουθήσαμε μια κοπέλα που είναι έτοιμη για μάνα. Είναι ξεκάθαρο. Είναι πάρα πολύ έτοιμη για μάνα. Δηλαδή το βλέπετε ότι θα ασχοληθεί πάρα πολύ με το μωρό. Μπορεί να ασχοληθεί και με το μωρό εκτός κι αν φοράει σκουλαρίκια. Κάπως τη αρπάζει λίγο το ενδιαφέρον και την προσοχή. Οτιδήποτε κουδουνίζει για τους άλλους. Το γκλινγκ γκλινγκ το ακούσαμε και εμείς το απόσπασμα 10 φορές. Ζητώ προσωπικά συγγνώμη εγώ από τους τηλεθεατές του Ευτυχείτε. Δυστυχήσαν σήμερα τα αυτιά τους. Τρελάθηκε η ζωή σου ολόκληρη που έβρεσε τα δυο τσαβιά τα πορτοκαλί. Τι να πω κι εγώ. Τι να πω κι εγώ. Έχω να πω κάτι κι εγώ. Αν δεν έχω να πω κάτι κι εγώ. Για play το επόμενο. Εξαιρετικά. Μάλιστα. Δεν είναι έτοιμη ακόμα να την κάνω τούμπα, σε λίγο. Να το κοίταξε εδώ, φεύγει. Φεύγει. Είναι έτοιμη, πάμε. Για να δούμε, θα τα καταφέρει η Κατερίνα καινούργιο. Διάβολη. Έλα, έλα, τράβα, τράβα. Έλα να βοηθάς. Ναι. Ένα, τι να κάνει. Δύο. Που πήγε, που πάει, γιατί δεν είναι εδώ, να μου πει πως μ' αγαπάει. Που πήγε, που πάει. Σε περίπτωση που δεν φοράει σκουλαρίκια, το μωρό θα πεινάσει όπως βλέπουμε. Ή πολύ απλά, ας πούμε, θα έχει εξαιρετικά αντισώματα που θα τρώει από κάτω τις ομελέτες. Κατερίνα μου, πιστεύω ότι είναι μια λάθος μέρα να μας κάνεις άνοιγμα καρδιάς και άνοιγμα ψυχής. Μάθα να κάνεις την ομελέτα και συζητάμε από εβδομάδα. Θα πάμε σιγά σιγά τα βήματα. Εμείς τι να τις ευχηθούμε.